Γεια χαρά φίλες και φίλοι, Μάκης εδώ από το Joystick GR. Κυριακή σήμερα, οπότε πρέπει να κάνουμε το κυριακάτικο vlog μας. Φτιάχτε καφεδάκι, παραγγείλτε και έλατε να τα πούμε. Το σημερινό vlog, όπως παρατηρείτε, θα το τρέξω μόνος μου. Δεν υπάρχει σταμάτηση δεξιά και αριστερά, λόγω του ότι ο άνθρωπος είχε κάποιες υποχρεώσεις και αναγκάστηκα το σημερινό να το τρέξω μόνος μου. Σαν θέμα για σήμερα, εγώ προσωπικά αποφάσισα, διέταξα τον εαυτό μου και είπα θα κάνεις μία δεκάδα για παιχνίδια του Xbox 360, το οποίο είναι και στο προσκήνιο κιόλας σαν θέμα, λόγω και του Pass, των εξελίξεων δηλαδή, που θα βάζει αποκλειστικά παιχνίδια της Microsoft, οπότε και εγώ διάλεξα 10 αποκλειστικά παιχνίδια να σας δείξω για το 360 και του backwards compatibility. Όποιος δεν είχε, ας πούμε, πιο παλιά ένα Xbox 360 και αποφάσισε να πάρει τώρα ένα Xbox One X, αυτά εδώ πέρα που έχω βγάλει στην άκρη για να σας δείξω, τα έχω και σαν πρόταση, ας πούμε. Και για να μην παρεξηγηθούμε, δηλαδή έχω φτιάξει μια λίστα με 10 παιχνίδια, τα οποία γούσταρα εγώ πολύ. Ωραία. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα παιχνίδια τα οποία έχω αφήσει εκτός λίστας, αλλά κάποια δεν τα έχω παίξει, κάποια δεν μ' αρέσανε κιόλας. Για παράδειγμα, ας πούμε το Witcher το 2, δεν θα μπορούσα να το βάλω διότι δεν το έχω παίξει το παιχνίδι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Νούμερο 1. Blue Dragon. Κλασικό ιαπωνέζικο RPG με σχέδιο Akira Toriyama. Να πω ότι εγώ τα συγκεκριμένα παιχνίδια δεν τα πολύ γουστάρω, αλλά έχω παίξει αυτό και το Final Fantasy X. Αυτό το συγκεκριμένο το έπαιξα γιατί ήμουν πολύ φαν του Dragon Ball και μόλις είδα ότι έχει σχέδιο Akira Toriyama, ξετρελάθηκα. Τον γουστάρω πολύ σαν καλλιτέχνη, τον Akira Toriyama, και γι' αυτό πήρα και αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι και πάρα πολύ καλό. Μιλάμε για τελείωτες ώρες, πάρα πολλές ώρες, αποτελείται από 3 δισκάκια, όπως θα δείτε εδώ πέρα. Οπότε μιλάμε για 50 ώρες και πάνω. Είναι για τους φαν του είδους πιο πολύ, αλλά να που έκατσα και ασχολήθηκα και εγώ μαζί του, που ας πούμε δεν το έχω με τα ιαπωνικά RPG. Turn based κανονικά. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, όσοι είστε και φαν του είδους δεν, όπως είπα και πριν, θα περάσετε τέλεια. Μιλάμε για ένα τεράστιο παιχνίδι, open world κανονικά. Εντάξει, διαφορές ας πούμε στο gameplay του σε σχέση με άλλα ιαπωνικά RPG δεν πρόκειται να βρείτε. Λειτουργεί κανονικά όπως λειτουργούν και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτά για αυτό το παιχνίδι και πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Cameo, διαχειρός Rare αυτό, το οποίο θα παρατηρήσετε ότι έχει τρομερές ομοιότητες με πολλά παιχνίδια της Nintendo, ιδιαίτερα του Zelda. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι έχεις μία κοπέλα η οποία παίρνει διάφορες μορφές, δηλαδή γίνεται γίγαντας, τέλος πάντων γέτη νομίζω είναι αυτό εκεί πέρα το άσπρο, γίνεται ας πούμε σαν λουλούδι, το οποίο λουλούδι είναι σαν σαρκοφάγο λουλούδι, έτσι μοιάζει, πέτρα και τα λοιπά, παίρνει δηλαδή ένα κάρο μορφές, ένα κάρο, γύρω στις 7-8 μορφές είναι νομίζω, χωρίς να μην πω, δεν το θυμάμαι κιόλας γιατί το είχα παίξει 3-4 χρόνια πριν. Οπότε και η μία μορφή τι γίνεται τώρα, η μία μορφή συμπληρώνει την άλλη. Πιο πολύ puzzle παιχνίδι είναι, περιπέτεια γενικότερα, αλλά πιο πολύ είναι, εστιάζει στο puzzle, δηλαδή η μία μορφή συμπληρώνει την άλλη. Για παράδειγμα ας πούμε, αν πάρεις μία μορφή που πετάει ξέρω εγώ λάδια, μετά γίνεσαι, παίρνεις μία μορφή το οποίο βγάζει φωτιές και κατά αυτόν τον τρόπο ας πούμε λύνεις το συγκεκριμένο puzzle. Δηλαδή όπου χρειάζεται να κάψεις κάτι αλλά δεν μπορείς να το κάψεις λόγω του ότι δεν παίρνει φωτιά, μεταμορφώνεσαι σε κάτι που πετάει ένα υλικό σαλάδι, είναι ξέρω εγώ, είναι μία μορφή που πετάει ένα τέτοιο σκηνικό. Μετά μεταμορφώνεσαι σε δράκο, ας το πούμε, γιατί ναι, δράκος είναι, εντάξει, μην φανταστείτε τεράστιος δράκος, και του βάζεις φωτιά και έτσι έχει όλο τέτοιες. Τέτοια puzzle ας πούμε. Πολύ όμορφο. Εντάξει, ικανοποιητική διάρκεια έχει σαν παιχνίδι. Και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Δηλαδή όποιος το πάρει και το παίξει θα περάσει πολύ καλά. Είναι από τα πρώτα παιχνίδια κιόλας που είχαν βγει στο Xbox 360. Και αυτά για το Cameo. Εξαιρετικό παιχνίδι. Πάμε στο επόμενο. Condemn.
Σκοτεινιά, Μαυρίλα, Πίσα και Αραχνιά. Έχω παίξει και το 2, αλλά το 2 το θεωρώ λίγο καλύτερο από το πρώτο, γιατί ήταν ίσως λίγο πιο καλό στα γραφικά, ίσως. Αλλά και αυτό εδώ δεν πάει πίσω, απλά είναι λίγο γερασμένο το συγκεκριμένο. Είναι λίγο γερασμένο όσον αφορά τον οπτικό τομέα, είναι λίγο γερασμένο, αλλά είναι πολύ άρρωστο γενικά και αυτό και το δεύτερο. Αυτό μπορώ να πω ότι έχει μία δόση αρρώστιας παραπάνω μέσα. Είναι σε πρώτο προσώπου παίζεις. Ψάχνεις να βρεις άκρη με έναν δολοφόνο, κατά συρροή δολοφόνο, σαν detective ας πούμε που είσαι. Και για κάποιο λόγο όλοι έχουν, αυτός ο συγκεκριμένος για κάποιο λόγο τους υπνοτίζει και σου την πέφτουν και τα λοιπά. Ένα περίεργο story. Και ειλικρινά σας μιλάω, δηλαδή νιώθεις πολύ μόνος παίζοντάς το συγκεκριμένο. Πολύ σκοτεινό παιχνίδι. Μεταξύ αυτό το παίξα και τώρα τελευταία. Δεν το είχα παίξει στην εποχή του. Με βασάνισαν λίγο ο τρόπος, ο χειρισμός μάλλον. Εντάξει, γιατί δεν είναι και από τα καινούργια καινούργια, αλλά πέρα από αυτό η ατμόσφαιρα του είναι όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Prey. Καμία σχέση με το Prey που έχει βγει τώρα. Διαφορετικό setting εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχεις στην κατοχή σου έναν Ινδιάνο, από αυτούς που έχουν απομείνει τέλος πάντων, στην τωρινή εποχή, και ξαφνικά σκάνε κάποιοι εξωγήινοι και τον απαγάγουν τον τύπο, καταφέρνει και απελευθερώνεται μέσα στο διαστημόπλαιο και με ένα όπλο που βρίσκει φέρνει τα πάνω κάτω, κυριολεκτικά φέρνει τα πάνω κάτω, γιατί έχει γρίφους με το συγκεκριμένο όπλο, το οποίο είναι όπλο βαρύτητας αν θυμάμαι καλά, και κάποια πράγματα που κάνεις όσο είσαι σε αυτή τη φάση πρέπει να λύσεις γρίφους ανάποδα, δηλαδή πατώντας το όπλο της βαρύτητας περπατάς στο ταβάνι και έχει κάποια κουμπιά και κάποιες καταστάσεις που πρέπει να λύσεις, έτσι ώστε να περάσεις στο επόμενο επίπεδο. Εξαιρετικό παιχνίδι, πρέπει να του ρίξετε μια ματιά, και δεν έχει καμία σχέση με το καινούργιο το Prey που έχουν βγάλει. Και το καινούργιο το Prey βέβαια είναι καλό, αλλά δεν ήταν αυτό που περίμενα, σαν και αυτό εδώ. Αυτό έχει πολλά παζλάκια μέσα και είναι δυσκολούτσικο, είναι κομματάκι δύσκολο. Είναι και shooting, δεν είναι μόνο γρίφους, περίεργα πλάσματα. Διαδραματίζεται εκτός από την αρχή, άμα βάλεις στην εισαγωγή ας πούμε που είσαι σε ένα μπαρ και τα λοιπά, μέχρι να σε απαγάγουν οι εξωγήινοι, όλο μέσα σε ένα τεράστιο διαστημόπλαιο. Πολύ γρήγορο σαν παιχνίδι, ικανοποιητική διάρκεια, και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Πάμε στο επόμενο. Quake 4. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό εδώ πέρα. Έχουμε κάνει και playthrough στο κανάλι. Και είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι από τα αγαπημένα παιχνίδια που έπαιξα στο Xbox 360. Αυτό το είχα ξεκινήσει σε PC. Δεν κατάφερα τελικά να το πάω πιο μακριά από τις 4 ώρες. Το παιχνίδι διαργεί κάπου στις 12 με 13. Το πολύ 14 ώρες, ανάλογα και τι παίκτης είναι ο καθένας. Και πήγα να θυμάμαι σε ένα συνοικιακό ίντερνετ καφέ, έτσι ώστε να μπορέσω να το παίξω λίγο, το ότι δεν είχε βγει τότε ούτε σε PlayStation 2, γιατί εγώ όταν είχε κυκλοφορήσει αυτό, νομίζω ήμασταν στην αλλαγή PlayStation 2 με Xbox Original για PlayStation 3 και Xbox 360. Και πήγα να το έπαιζα και όπως είναι λογικό, δεν υπήρχαν save την άλλη μέρα ή τα έχανε, τα σβηνόντουσαν εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν ήταν οικιακοί υπολογιστές τα οποία μπορείς να κρατήσεις ό,τι ήθελες. Οπότε απελπίστηκα και το παράτησα, και 3-4 χρόνια αργότερα το πέτυχα σε ένα κατάστημα και δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πάρω. Μιλάμε για παράμιλο shooter. Δεν ξέρω όποιος έχει παίξει ας πούμε το Quake 2 για το PlayStation 1 ή για το PC αντίστοιχα, έτσι εννοείται. Καταλαβαίνει τι εννοώ. Βέβαια αυτό είναι πιο δεμένο στην υπόθεση. Έχει πιο πολύ βάθος η υπόθεσή του, υπερβολή, φυσικά υπερβολή, και εξέλιξη ας πούμε και μια εξέλιξη την οποία δεν την περιμένεις με τίποτα. Έχει κάποιες φάσεις μέσα στις οποίες εγώ τότε εκείνη την εποχή σαν πιτσιρίκας είχα πάθει λίγο ψηλό σοκ. Αρκετά σκληρό σαν παιχνίδι,
Δηλαδή οι εικόνες που βλέπεις μέσα είναι R-rated κτλ. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα και εύκολο στο χειρισμό, γιατί το παίζουμε με μοχλόρο. Εντάξει, εφόσον μιλάμε για Xbox 360 ή αντίστοιχα όποιος το βρει και το πάρει για το Xbox One, πολύ εύκολο χειρισμό, βολεύει πάρα πολύ, λίγο εξοικείωση θέλει, αν και αυτά τα παιχνίδια καλό είναι να τα παίζουμε με μποντίκι, εν πάση περιπτώσει, γιατί εστιάζει αποκλειστικά στο shooting στοιχείο, στο shooting τομέα, όχι πιο πολύ, δεν έχει γρίφους ας πούμε και τέτοια, πιο πολύ shooting. Ωραία, τα είπαμε και για το Quake, πάμε στο παρακάτω. Ninja Gaiden 2. Καλά. Αρκετές ομοιότητες με τον Νίο εδώ πέρα. Καθώς έπαιζα τον Νίο, δηλαδή πολλές φορές μου ήρθαν φάσεις από τον Ninja Gaiden στο κεφάλι. Το συγκεκριμένο μπορεί να είναι αποκλειστικό του 360, γιατί ας πούμε όσο συζητάγαμε το Σταμάτη μου λέει, μα έχει βγει και στο PlayStation 3. Δεν είναι η ίδια έκδοση. Η έκδοση που έχει βγει στο PlayStation 3 είναι η Sigma. Ναι, δεν αλλάζει κάτι στο story, δεν αλλάζει κάτι στις πίστες, αλλά αυτό εδώ πέρα είναι αδυσόπιτα δύσκολο. Ειλικρινά σας μιλάω, δηλαδή, τα ίδια πράγματα έπαιξα στο μάτι, τα ίδια πράγματα έπαιξα κι εγώ και το τι ξύλο έφαγα εγώ εδώ πέρα δεν λέγεται. Πέρα από αυτό όμως, η αίσθηση των όπλων στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι απίστευτη. Θα σας πρότεινα να το παίξετε στο πρώτο επίπεδο δυσκολίας, γιατί εκεί το έπαιξα εγώ και έφαγα πακέτο. Και να, όταν εξοικειωθείτε με το παιχνίδι, να το δοκιμάσετε αργότερα στα πιο δύσκολα κτλ. Και ιδιαίτερα όποιος κυνηγάει και τα τρόφι, γιατί έχει τέτοια πράγματα μέσα. Να μάθετε δηλαδή να χειρίζεστε την άμυνα, γιατί χρειάζονται αυτά, το ρολ κτλ. Εγώ δεν είχα μάθει. Οπότε έφαγα πακέτο. Ήταν η εποχή που έπαιζα μόνο shooting κτλ. Και όταν μου δίνανε κάτι τέτοιο, έμπαινα με τα μπούνια, δεν κράταγα ούτε άμυνες ούτε τίποτα. Ίσως θέει και αυτό που έχανα ανελέητα, αλλά γενικότερα ήταν δύσκολο παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν μπορούσες δηλαδή να τα βγάλεις πέρα, ιδιαίτερα με τα τρία τελευταία boss μου βγάλαν την Παναγία. Ειλικρινά σας μιλάω, έφαγα χοντρούπα και το επελπίστηκα, λέω, η πρώτη φορά παίζω το παιχνίδι ας πούμε στο easy και δεν θα μπορούσα να το τελειώσω. Βέβαια επιμονή και υπομονή, όλα γίνονται. Εντάξει, τώρα θα μου πεις γιατί σας προτείνω ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν πειράζει, ζοριστείτε κι εσείς λίγο. Θα δείτε, από γραφικά είναι ακόμα φρέσκο, κρατιέται μια χαρά. Όσον αφορά το χειρισμό του, τέλειος. Όταν λέμε τέλειος, τέλειος. Η αίσθηση του να σφάζεις τους εχθρούς κτλ. Γιατί αυτό έχει ταμαχισμούς μέσα. Δηλαδή κόβεις χέρια, πόδια, κεφάλια κτλ. Απίστευτο πράγμα. Και γενικότερα, εντάξει, έχει ένα αλαλούμ setting. Δηλαδή έχουν μπλέξει ιαπωνικά στοιχεία με αμερικάνικα στοιχεία μαζί. Η υπόθεση του δεν έχει συνοχή, δηλαδή είναι ό,τι να είναι. Περισσότερο κουτί είναι, δεν έχει να ψάξεις κάτι. Ανοίγουν πόρτες, κλειδώνουν πόρτες, πολεμάς, ξανανοίγουν πόρτες και ούτω καθεξής. Όποιος δεν το έχει παίξει καλό θα είναι να το δοκιμάσει αυτό, όποιος έχει και γερά νεύρα. Εντάξει, ίσως να είμαι και υπερβολικός με το πόσο δύσκολο είναι. Γιατί μπορεί εγώ να μην τα πήγαινα καλά. Κάποιος άλλος που το παίζει τέτοια παιχνίδια, hack and slash γενικότερα και του αρέσουν, μπορεί να πάει πολύ καλύτερα. Απλά εγώ δεν τα προτιμούσα τα hack and slash εκείνη τη φάση, οπότε με δυσκόλεψε αρκετά. Και εδώ με έχει δυσκολέψει και το God of War, θυμάμαι το 3 ας πούμε. Εντάξει. Αλλά μετά που το έμαθα, τα πήγα πολύ καλύτερα. Πάμε στο επόμενο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχω στη συλλογή μου και οπότε δεν θα σας το δείξω. Και μιλάμε για το Splinter Cell Conviction της Ubisoft. Πολλοί το θεωρούν το χειρότερο Splinter Cell που έχει βγει. Δεν ξέρω τι λένε. Εγώ έπαιξα ένα Splinter Cell ακριβώς αυτό που ήθελα. Ούτε να κρύβομαι, ούτε όλη την ώρα... δηλαδή, να τα έχει όλα. Είχε και να κρύβεσαι, αλλά περισσότερο είχε εστιάσει στο shooting αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, σαν Splinter Cell, ήταν πολύ ολοκληρωμένο και πολύ τούμπανο στο χειρισμό του όσον αφορά το shooting τομέα. Το ευχαριστήθηκα. Και πιο δεμένη υπόθεση, δηλαδή η υπόθεση του ήταν πολύ καλύτερη από τα προηγούμενα. Τουλάχιστον έτσι θεωρώ εγώ. Τα προηγούμενα πάντα τα ξεκίναγα και τα παράταγα στη μέση, λόγω του ότι έπρεπε να κάνεις όλη την ώρα αυτό το stealth, ας πούμε, με κούραζε. Ήθελα να κάνω και κάνα ντου. Ακόμα και δηλαδή και στο Metal Gear που και εκεί θέλει να είσαι stealth. Άμα τα πάρεις στο κρανίο και βαρεθείς, τα κάνεις όλα όπα, δεν αφήνεις κανέναν όρθιο.
Αυτό συνήθως δεν συνέβαινε στο Splinter Cell, γιατί ακύρωνες αποστολές κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή σου έλεγε ότι όπως και δίποτε πρέπει να περάσεις από 2, 3, 4 σε πάση περιπτώσει συγκεκριμένες αποστολές στα προηγούμενα Splinter Cell, λέω, χωρίς να σε δει κανείς. Αλλιώς η αποστολή τέλος. Σε αυτό εδώ το Splinter Cell μπορείς να κάνεις ό,τι ήθελες. Αργότερα έρθει και το Blacklist που πάτησε πάνω του και ήτανε. Εκεί είχες καθαρά τις επιλογές σου. Ήθελες να το κάνεις τέρμα, stealth όλο. Ή θέλεις να το κάνεις όλα πανηγύρι, γιούρια. Πάτησε όμως πάνω σε αυτό, ξαναλέω. Γιατί στα προηγούμενα ήταν αυστηρό το gameplay όσον αφορά το stealth. Εδώ πέρα είχαμε λίγο stealth, πολύ shooting και ωραία υπόθεση. Κατά τη γνώμη μου, από τα καλύτερα Splinter Cell. Βέβαια, αυτοί που είναι φανατικοί με τα Splinter Cell θα το κράξουν και θα το βρίσουν και γενικότερα δεν τους άρεσε καθόλου. Είχα ακούσει πάρα πολλά παράπονα. Και δεν είναι Splinter Cell αυτό και πάει, το χαλάσανε και το Splinter Cell και τα λοιπά. Εγώ πάντως την καταβρήκα. Λοιπόν, αυτά για το Splinter Cell. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, Halo 4. Γιατί δεν έβαλα το 3 και το Reach? Δεν ξέρω, δεν τα συμπάθησα τόσο πολύ το 3 και το Reach. Δεν τα συμπάθησα τόσο πολύ. Αυτό εδώ πέρα, την εποχή που το είχα πάρει, καταρχήν μου έπεσε το σαγόνι με τα γραφικά που είχε το παιχνίδι. Δεύτερον, ήταν πάρα πολύ γρήγορο στην εξέλιξή του όσον αφορά την υπόθεση και το shooting του. Πάρα πολύ γρήγορο, δηλαδή δεν είχε πολύ κουβεντολόι. Ξεκίναγες και έδινες το ψαχνό κατευθείαν. Μ' αρέσανε τα επίπεδα που είχε μέσα, το level design του γενικότερα. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν παιχνίδι. Και εφόσον το καταυχαριστήθηκα, γιατί δοκίμασα και το 3 και το Reach. Το Reach και όλα το τερμάτισα. Το 3 το έφτασα μέχρι τη μέση, με κούρασε λίγο, δεν ξέρω, ήταν και λίγο γερασμένο, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν κατάφερα να το συνεχίσω. Αλλά αυτό με είχε στην τζίτα, δηλαδή δεν σταμάτησα να το παίζω μέχρι να το τελειώσω. Άρα η εμπειρία μου είναι καλύτερη με το 4, γι' αυτό και εγώ έβαλα το Halo. Και αποκλειστικό κιόλας. Οπότε για μένα Halo 4. Πάμε στο επόμενο. Alan Wake. Alan Wake, ιδιαίτερο, να πω ότι αυτό το έπαιξα και το τελείωσα έκανα δεύτερη προσπάθεια. Την πρώτη προσπάθεια που έκανα, δηλαδή την πρώτη φορά που το πήρα στα χέρια μου να το παίξω, με ψιλοξενέρωσε σαν παιχνίδι. Γιατί περίμενα να δω κάτι αντίστοιχο του Silent Hill, του Resident Evil. Δεν είχα διαβάσει review, δεν είχα δει βίντεο. Άκουσα από κάποιους φίλους ότι αν σ' αρέσουν τα παιχνίδια horror, ας πούμε, το Alan Wake είναι για σένα. Το πήρα. Εντάξει, με είχαν προειδεάσει και αυτοί ότι θα παίξει κάτι, ας πούμε, σαν Resident ή σαν Silent Hill. Όχι, και γι' αυτό και ξενέρωσα και το παράτησα την πρώτη φορά. Δεν ήταν αυτό που περίμενα εγώ. Σιγά σιγά πέρασε ο καιρός, οπότε του έδωσα μια δεύτερη ευκαιρία και είδα ότι το παιχνίδι έχει τελείως δικό του setting, δικό του τρόπο τελείως στο να σου δώσει τον τρόμο, έτσι. Άλλους μηχανισμούς περίεργους, το φως εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι ο φίλος σου και σε βοηθάει έτσι ώστε να βγεις από δύσκολες καταστάσεις. Εφιαλτικό, εξαιρετικά εφιαλτικό. Πολύ καλό, ειλικρινά σας μιλάω, πάρα πολύ καλό, μου άρεσε. Και βέβαια το έπαιξα εντάξει, εκτός εποχής, αν το έπαιζα την πρώτη φορά θα το έπαιζα στην εποχή του. Αλλά δεν τρέχει τίποτα, ποτέ δεν είναι αργά. Και όσοι είστε φαν των horror παιχνιδιών, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Μιλάμε για ωραία πράγματα και πολλά collectibles είναι. Να πω ότι με ξενερώνει λίγο το γεγονός ότι δεν είναι ενιαίο το παιχνίδι και χωρίζεται, ας πούμε, ας το πούμε σε αποστολές, σε πίστες, πώς να το πούμε, σε πίστες να το πούμε, κλασικά πράγματα. Χωρίζεται σε επίπεδα γενικότερα. Ναι, δεν μ' αρέσει. Εγώ θέλω να είναι τα παιχνίδια τέτοιου είδους να είναι ενιαία. Να μην βλέπεις οθόνη φορτώματος και να ξαναξεκινάει το παιχνίδι κτλ. Θέλω να είναι ενιαίο, δηλαδή ένας κόσμος όλο. Όπως είναι ας πούμε τα Silent Hill ή τα Resident Evil. Έτσι το θέλω. Πέρα από αυτό όμως, μιλάμε για ένα αξιοπρεπέστατο παιχνίδι horror. Ειλικρινά σας μιλάω, σου ρίχνει την ψυχολογία στο πάτωμα. Μέσα από τις αναμνήσεις και τα λοιπά και εντάξει, είναι παιχνιδάρα, είναι παιχνιδάρα. Αυτά όσον αφορά και το Alan Wake. Και πρώτο στην κορυφή της λίστας, πρώτα μάλλον, δεν είναι άλλα από τα Gears of War 1, 2 και 3. Θα μπουν και τα 3 στην κορυφή. Παιχνιδάρες, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Με το πρώτο μου πέσε το σαγόνι, με το δεύτερο έπαθα κοκομπλόκο, με το 3 άντε γεια.
Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Να πω ότι δεν έχω βάλει το Judgment μέσα γιατί και δεν το έχω παίξει. Και έχω ακούσει ότι δεν είναι και τόσο καλό. Αλλά τώρα θα μου πεις άμα δεν τα παίξεις και μόνος σου να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει. Εντάξει. Αλλά κατά γενική ομολογία το Judgment δεν είναι τόσο καλό. Οπότε μένουμε σε αυτά τα τρία. Καταρχήν ο χειρισμός που έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι όταν κυκλοφόρησα, ας πούμε, το πρώτο, τον Gears of War το πρώτο, σε πόσα παιχνίδια, πόσοι developers δανειστήκανε αυτό το χειρισμό και τον βάλαν στα παιχνίδια τους. Πρωτοπόροι στο χειρισμό, στον τρόπο χειρισμού. Ακόμα και εγώ είχα πάθει πλάκα, δηλαδή με τον τρόπο που χειρίζεσαι, ο χειρισμός του δηλαδή μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί πρώτη φορά έπαιζα τρίτου προσώπου shooting παιχνίδι, το οποίο χειριζόσουν τον παίχτη κατά αυτόν τον τρόπο. Ήτανε φανταστικό πράγμα. Λοιπόν, και με αυτά τα τρία παιχνίδια στην κορυφή της λίστας, κλείνουμε το σημερινό βίντεο, κλείνουμε το σημερινό vlog. Νομίζω ότι τα κατάφερα μια χαρά. Ελπίζω να τα είπα καλά και να μην βαρεθήκατε. Εντάξει. Άμα είμαι μόνος μου, δεν είμαι τόσο πολύ της κουβέντας. Άμα έχω τον άλλο να πιάνουμε εδώ πέρα την μπάρλα και βγαίνουν τα βίντεο Ben Hur. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο και μέχρι την επόμενη λίστα μας, stay joystick.